Η μετάλλαξη Kraken φέρνει νέο παγκόσμιο συναγερμό, καθώς καταφέρει να γίνει κύριο στέλεχος στη Βόρεια Αμερική και μεταφέρεται στην Ευρώπη, δημιουργώντας φόβους για αναζωπήρωση νέου κύματος κρουσμάτων. Υπολογίζεται ότι πάνω από 70% των καινούριων μολύνσεων είναι από αυτό το στέλεχος σε πάρα πολλά μέρη τώρα. Επεκτείνεται πάρα πολύ γρήγορα και στην Ευρώπη, υπάρχει και στην Ελλάδα. Ο ΕΟΔΗ έχει ανακοινώσει 6 περιστατικά μέχρι τώρα, αλλά αυτό ήταν στο παρελθόν. Νομίζω ότι από μέρα σε μέρα τα κρούσματα αυτού του στελέχους θα συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η συγκεκριμένη παραλλαγή είναι πιο μεταδοτική και εξαπλώνεται ταχύτερα από τις προηγούμενες, αλλά δεν είναι πιο επικίνδυνη, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία αναμένεται να γίνει το κύριο στέλεχος παγκοσμίως πολύ γρήγορα. Ο λόγος που βλέπουμε αυτά τα στελέχη είναι ότι ξεφεύγουν από την ανοσία, παραδείγματος χάρη το Kraken, είναι το πιο μεταδοτικό στέλεχος που ξέρουμε μέχρι σήμερα. Και είναι πολύ δύσκολο, αν βρίσκεστε μέσα σε ένα δωμάτιο με κάποιον που είναι μολυσμένος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφύγετε τη μόλυνση. Ακόμα και οι εμβολιασμένοι θα μολυνθούν. Η Kraken έρχεται για να δοκιμάσει ακόμα και τους εμβολιασμένους, με τους ειδικούς να κάνουν έκκληση για επικαιροποιημένα εμβόλια, καθώς οι παλαιότερες δόσεις έχουν μικρότερη αποτελεσματικότητα. Πιάνουν λίγο λιγότερο ή πολύ λιγότερο. Γιατί το περίβλημα του κορονοϊού έχει αλλάξει και τώρα πολλά από τα αντισώματα τα οποία έχουμε παράξει τον περασμένο καιρό, τα περασμένα 3 χρόνια, δεν είναι πια σχετικά με το να σταματήσουν τον καινούριο κορονοϊό. Αν έχει περάσει ένα τετράμινο ή εξάμινο από την τελευταία δόση, τα άτομα, ιδίως τα άτομα πάνω από 50, πρέπει και παρακαλούμε να κάνουν επόμενη δόση με τα επικαιροποιημένα εμβόλια. Όλα αυτά την ώρα που η κατάσταση αναμένεται να γίνει δυσκολότερη σε περίπτωση που το επόμενο διάστημα η Kraken καταφέρει να επικρατήσει και στην Κίνα.